Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί είπε η Αγγέλα ότι θα κατέβει παράσταση? Ρίξε μια ματιά πίσω και θα δεις. Στον τοίχο. Ναι, έχει ταμπέλες που εξηγεί τους λόγους. Στα κάτω έχεις πάντα φρετάλια. Δεν βλέπεις ότι είναι άδεια? Ψυχή δεν πατάει. Α, και τι πειράζει? Α, είσαι του ποιοτικού εσύ. Ε, άστο. Τι διαβάζεσαι τόση ώρα? Το περιοδικό που μας δώσανε. Πρόγραμμα λέγεται. Καλά. Ζώδια δεν έχει? Στο πρόγραμμα του θεάτρου θα έχει ζώδια? Γιατί στη τηλεόραση πώς έχει? Αχ, και έλεγα μου έχουν λείψει αυτές οι συζητήσεις, αλλά... Δεν είναι και για πολύ. Όχι. Η τσάντα μου! Η τσάντα μου που είναι! Τι έπαθες? Ναι, μπορεί να περάσει κανείς μες στα σκοτάδια να την πάρει. Ξέρεις τι έπαθε και η κίτσα του κάβουρα? Της κλέψε ρολό το ντομαντό. Χρυσό πήγητο. Σ' αρχίζει. Κρατούσα πιστόλι και δίπλα μου περνούσαν κλέφτες πολλοί. Και με στην καταιγίδα και μέσα στο χιόνι, εγώ πυροβολούσα και έκανα σκι. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Στις πότες μου φορούσα σπυρούνια χρυσά. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τους κλέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά. Στον ύπνο μου το είδα πως έπινα τσάι. Μου τηλεφωνούσε το αφεντικό και μου είπαν του συλλάβω πως θα μ' αγαπάει και πως θα πάω ταξίδι στον Ειρηνικό. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Στις πότες μου φορούσα σπυρούνια χρυσά. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τους πέφτες κυνηγούσα μες τα... Μαντέλα, δώσε μου μια βεντάλια. Την, πώς είπαμε τι λένε? Μαρτύριο. Πλυντήριο. 8 χρόνια θα κρατήσουμε το πένθος. Μπράβο. Ούτε ο αγέρας του δρόμου δεν θα φτάσει στη στράτα μας. Έτσι. Οι πόρτες και τα παράθυρα θα είναι σαν χτισμένα. Μπράβο. Θα έχετε χρόνο να φτιάξετε και την πρίκα σας. Αυτής. Έχω στα μπαούλα 20 τόπια για τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες σας. Βεβαίως, όχι σαν εμένα που είχα φτιάξει 4 ωραιότατα κουκουλάρια για την κόρη μου. Άσπρα σε το χιάνο και μόλις τα είδε ο Δράκουλα. Ολία, δεν φτάνει που δεν βλέπετε, μιλάς κιόλας. Τι δεν βλέπετε καλέ, εγώ έχω ανατριχιάσει ολόκληρη. Αυτή είναι η ίδια με την ιστορία της πίτινας της μεγάλης. Υπάρχει και μικρή? Ναι, είναι σαν την Άρκοτο. Ποιον Άρτο καλέ? Δύο αδελφές ήταν, η μικρή και η μεγάλη. Και όταν πέθανε ο άντρας της μιας, ο Φόντας ο Φαφούτης, πάει η πίτανα η μεγάλη. Μην αρχίσει πάλι με την πίτανα, το Φόντα το Φαφούτη και τη Φευρονία, την Καβή και δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον. Τελείωνε! Και εσείς επιτέλους. Για να μην καταλάβουν ούτε τα αγριόχορτα του κήπου μας. Την πίκρα που με ποτίσατε. Δεν θέλω να παραμείνω άλλο κλειδωμένη μέσα σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο! Δεν θέλω να καταντήσω σαν και εσάς! Δεν θέλω το δάρμα μου να μαραθεί και να γίνει σαν και το δικό σας! Αύριο κόλλας! Θα βάλω! Είμαι παιδική. Το πρώτο! Κάνεις, θα ξανάρθει. Ο
Όλες είναι χάλια, αλλά δικιά μας είναι χειρότερη. Ναι. Χειρότερα, Παναγία μου. Δεν λέμε για το έργο. Το έργο είναι αριστούργημα. Η παράσταση είναι έσχος. Η παράσταση είναι έσχος. Καλά, και το έργο τώρα μεταξύ μας δεν λέει και πολλά. 8 γυναίκες κλαίνε και κεντάνε. Αυτό αν ήταν σύριαλ στην τηλεόραση, θα είχε κοπεί στο 5ο επεισόδιο. Αυτά που βλέπεις είναι καλύτερα. Συγκρίνονται τα τίθα ζανιάτα με αυτό. Όχι. Αλλά και αυτό ευχάριστο είναι. Τι ακούω, Παναγία. Το κάστε δεν τελείως λάθος. Βάλαν την πιο κοντή από όλες να κάνει τη μάνα. Τι πειράζει. Είναι δυνατόν η μάνα να είναι πιο κοντή από τα παιδιά της. Γιατί Μαρή, η μάνα του Φασούλα πόσο είναι, 2,50. Εξάρεση. Τι το ήθελα το θέατρο Σαββατιάτικα. Μα αυτές κιόλας. Τι εννοείς. Τι να εννοήσω. Που σας ακούω τόση ώρα και δεν μπορώ να καταλάβω πού συγκλίνεται και πού απαγείτε. Εδώ ας πούμε από ό,τι βλέπω συγκλίνουν, γιατί δεν κατάλαβε καμία τίποτα. Να σας πω, στην Αγγέλα θα πούμε ότι δεν μας άρεσε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Ούτε εγώ. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό να λέμε ψέματα. Ναι. Ό,τι θέλετε κάντε. Εγώ την αλήθεια θα πω. Γιατί εμένα μου άρεσε έτσι κι αλλιώς. Να αρχίζει. Να σας πω, τι θα πούμε τελικά. Ας πούμε κι εμείς την αλήθεια. Αγγέλα, ήσουν αδιανόητη. Τι να πω, δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Ήτανε ασύλληπτο, Αγγέλα. Πραγματικά ασύλληπτο. Αλήθεια. Αγγέλα, ειλικρινά έχω δει τόσες και τόσες παραστάσεις. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Έλα ρε εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Τι λέτε. Την αλήθεια. Ζουμπουλιά, εσένα σ' άρεσε. Ε. Κατάλαβα. Και αυτό μιλούσες όλη την ώρα. Εγώ. Ε, ναι, ρε Ζουμπουλιά, μίλαγες. Και δεν μας άφηνες και εμάς ήσυχους που θέλαμε να παρακολουθήσουμε το έργο. Θα τη σκοτώσω. Ε, ναι, ρε Ζουμπουλιά, αφού σ' ακούγα και εγώ από τη σκηνή. Όλη την ώρα μίλαγες. Θέλω να ξέρω τι έλεγες. Για την Πίτερ έλεγα. Τη μεγάλη. Τη μεγάλη, ναι. Όταν έχασε τον άντρα της, κλείστηκε μέσα στο σπίτι με τις κόρες της 3 χρόνια. 3 χρόνια ψυχή δεν την είχε δει στο χωριό. Αυτό το έργο είναι η ιστορία της, εγώ πιστεύω. Τι λες, βρε Ζουμπουλία, που κάθισε ο Λόρκα να γράψει έργο για τη συγχωριανή σου. Αυτό το έργο αναλύει μέσα από τους χαρακτήρες του ολόκληρη τη γυναικεία ψυχοσύνθεση. Κάνει σαφείς αναφορές στην ιστορία της μητριαρχικής κοινωνίας και την κατάρρευσή της. Και με αφορμή τη δικτατορία του Φράγκο που ανθούσε εκείνη την εποχή, καυτεριάζει με οξύτητα όλα τα φασιστικά καθεστώτα που στραγγαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών τους και κατ' επέκταση την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Ζουμπουλία. Διότι όσο εσύ έψαχνες τα ζώδια, αυτή το διάβασε το πρόγραμμα. Αλλά πού να καταλάβεις, Ζουμπουλή, από θέατρο. Καλά, Μαρή. Ήτς δεν τρέπεσαι. Πήγες σε μια παράσταση, τίποτα δεν άκουσες. Χαθάνεις όλη την ώρα και τώρα μας κάνεις και την ανάλυση. Ήθελα να ξέρω ποιος άλλος το κάνει αυτό. Η κριτική. Έλα, το φαγητό είναι έτοιμο, θα πάμε. Θα θέλω να σε βοηθήσω πάρα πολύ με την ιδέα σου. Πάρα πολύ. Με σύγχυσε και δεν είχε. Και εσύ τι πιστεύεις, ηλίθεια. Πάω για μπύρες, θέλετε κάτι από το περίπτερο. It's... Τι σκέφτεσαι? Κάτι θυμήθηκα. Τι? Θυμάσαι εκείνο το βράδυ. Σου μίλησα. Στις ίδιες θέσεις, ήμασταν όπως και τώρα. Ναι. Συγγνώμη. Μου λείψατε όλοι πολύ. Και εμένα. Για πες, τι έκανες τόσο καιρό που είμαστε χώρια? Ω, τα ίδια. Αγορές, πωλήσεις, συγχωνεύσεις. Τα βαριέσαι τόσο πολύ, ε? Θανάσιμα. Ασχολήθηκα και με κάτι που μου άρεσε πολύ. Με τι? Έκανα μια επένδυση που νομίζω τάξιζε τα λεφτά της. Τι είναι αυτό? Τα 3 πρώτα επεισόδια του νέου κύκλου. Τι είναι? Α, μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε. Από τα δάκρυα της Κονσουέλας, παιδί μου. Μεταγλωτισμένα και έτοιμα. Του χρόνου θα παιχτούν στην Ελλάδα. Αυτή η ανοησία που πήγατε και αγοράσατε στο Μεξικό. Που δώσατε τόσα λεφτά. Ποιος? Άκουσε και η ανοησία. Και ποιος σας τα έστειλε? Δικό μου είναι το στούντιο. Δεν θα μου τα στείλουν αφού γράφω και το σενάριο. Ε, ναι, αυτό το ξέρω. Εδώ σας παρακαλώ με τις ώρες να αξιοθείτε να βάλετε μια υπογραφή στα συμβόλαια του Paul Stuart και εσείς όλα δεν μπορείτε και δεν μπορείτε. Για την Κονσουέλα, ξημεροβραδιάζεστε στο κομπιούτερ. Θα το βάλω να το δούμε. Ναι, μην το χάσουμε.
Ο μόνος λόγος που δεν σας απέτρεψα από να κάνετε την ηλιθιωδέστερη επιχειρηματική κίνηση που μπορούσε να κάνει ποτέ άνθρωπος είναι επειδή είχατε πάθει κατάθλιψη εκείνη την περίοδο και πίστευα ότι χρειάζεται κάποιο στήριγμα. Χρειαζόμουν. Οπότε τώρα που έχετε ξαναβρει τους φίλους σας και είστε μια χαρά, θα τα πουλήσουμε όλα. Όσο. Και το στούντιο και το κανάλι. Τι λες, παιδάκι μου. Καταρχήν έχω υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους ανθρώπους. Πώς θα το σπάσω. Εδώ αγοράσαμε και το στούντιο της μεταγλώττισης για να γίνεται πιο σωστά η δουλειά. Τα γράφω εγώ στα ελληνικά, τα μεταφράζουμε στα ισπανικά, τα γυρίζουμε στο Μεξικό και μας τα στέλνουν πίσω να τα μεταγλωττίσουμε. Αρχίζει. Κάτσε εδώ. Θέλω να κάτσεις να το δεις και να συνεργαστείς με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ. Από πού και ως πού. Πώς. Η διεκτουσία μου δεν είναι. Άσε που θέλω να κοιτάξει κάτι χαρτιά που μου στείλανε από την παραγωγή και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όσο σκέφτομαι τα όνειρα που έκανα όταν με διορίσατε οικονομικό σας σύμβουλο. Αυτή είναι η Πεπίτα, η κακιά. Χάρηκα. Ο προηγούμενος κύκλος έκλεισε με την Κονσουέλα που έχει χωρίσει με τον Αλφόνσο. Από παρεξήγηση. Η Πεπίτα έφταιγε. Αν είχε εξηγήσει την Κονσουέλα ότι δεν τρέχει τίποτα ανάμεσα σε αυτήν και στον Αλφόνσο, δεν θα είχαν χωρίσει. Πολύ ενδιαφέρον. Μπαίνει η Αναμπέλα, αδερφή της Πεπίτας. Τώρα θα προσπαθήσει να την πείσει να μιλήσει στην Κονσουέλα και στο τέλος της σκηνής θα της ρίξει και τα χαστούκι. Γιατί? Γιατί δεν τη χωνεύω. Καλά, Μαρή Πεπίτα. Είσαι δεν καταλαβαίνεις. Τι πράγματα είναι αυτά. Καλά, Μαρή Πεπίτα, έτσι δεν καταλαβαίνεις. Μεξικάνικη διάλεκτος της Υπαίθρου. Άφησες τους ανθρώπους να χωρίσουν. Επειδή εσύ είσαι ζουρλή. Επιτέλους, βρε παιδί μου, να βλέπεις και ένα σύριαλ όπως το θες εσύ, ε. Τι να πω, Θεέ μου. Δεν έχω λόγια. Ούτε η Πεπίτα έχει λόγια σε αυτή τη σκηνή. Γιατί? Τη τάκοψα. Πέρυσι έβγαλε όλη τη σεζόν πρωταγωνίστρια, φέτος θα ταπεινωθεί. Yes! Ο καινούριος χρόνος, λοιπόν, βρήκε την Τάλια, τη Ζουμπουλία, το Φώτη, το Σπύρο και την Αγγέλα και πάλι ενωμένους. Λίγους μήνες μετά τη μοιραία συνάντηση στο Σανσέρ και 15 χρόνια μετά την πρώτη του συνάντηση στην κρύα αίθουσα αναμονής ενός αεροδρομίου. Και ενώ η Τάλια παρακολουθούσε την αγαπημένη της σειρά, χωρίς να φοβάται για τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις στο σενάριο αφού το έγραφε η ίδια, η Ζουμπουλία θα ερχόταν αντιμέτωπη με μία. Ναι, κορίτσι μου. Ναι, καλά, μια χαρά. Εσύ πες μου πώς είσαι, καλά είσαι. Βρε, μια χαρά είμαστε εμείς, μια χαρά. Ναι, και το μωρό και ο Βούδας. Και μια άλλη που έχουμε εδώ, καλά είναι. Δώσ' της χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα, λέει. Όχι, βρε, ο Βούδας. Η φιλενάδα του. Κριάδες. Ρώτα την, εκείνο το διαμέρισμα στη 43rd Avenue. Τους άρεσε? Ε? Στη 43rd Avenue, ένα διαμέρισμα που ήθελαν να το δουν για να το νοικιάσουν. Τι κάνανε? Να σου πω, βρε Άννα, εκείνο λέει το διαμέρισμα το 444, λέει το. Είδατε, σας άρεσε? Α, δεν σας άρεσε. Δεν τους άρεσε. Γιατί? Ήταν too happy style. Τι νόστανε, λέει? Να σου πω, βρε Άννα, αυτό του... αυτού νούμορ, του... ήταν για πύλη, τελικά του... Άσε μας, μωρέ! Με βάζεις τα καλά καθούμε να μιλάω εγγλέζικα με την κόρη μου, ορίστε! Πάρε και πες το όπως το θες! Έλα, Άννα, για πες μου! Αχα! 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 Αχάξινος, δώσ' το μου εδώ! Δώσ' το μου! Σου λέει, ήτανε για πύλη! Δεν τους άρεσε! Μια ώρα, αχα και αχα! Έλα, έλα, κορίτσο! Όχι καλέ, άκου λέει, όχι καλέ, τι τα μαλώνουμε! Αλίμονο! Πες ότι θα πάμε και στο θέατρο την άλλη εβδομάδα. Ναι, καλά. Να μην νομίζω ότι σε έχω κλειδωμένη μες στο σπίτι. Mm. Αν και μαζεύεσαι εσύ. Με το που άλλαξε ο χρόνος, ξανά άρχισε τις βόλτες. Ναι, λέει, θα με πάει θέατρο την άλλη εβδομάδα. Ξέρω κι εγώ ένα, αυτή το βρήκε. Καριέρα, έρωτας και σούση. Ναι, σιγά μην το πω. Ένας μεγάλος τίτλος είναι. Αχ, θα σου πω το άλλο, Άννα. Πήγα τις προάλλες και είδα ένα θέατρο φανταστικό. Δεν θα το πιστέψεις. Δεν μου λες εσύ, την Πίτερα τη μεγάλη τη θυμάσαι καθόλου στο χωριό? Την Πίτερα, βρε! Την Πίτερα που είχε το μεγάλο το σπίτι και στο χωριό. Έλεος, όχι κι άλλη ιστορία από αυτό το χωριό, δεν θα το αντέξω. Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει, κορίτσι μου. Κλείνεις, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Κι εγώ σ' αγαπώ, κι εγώ. Ευτυχώς. Αυτό πώς γίνεται. Ακόμα δεν έφυγε, ποτέ θα έρθει, λέω. Λες κι άλλα, δυστυχώς, αλλά τέλος πάντων. Αχ, τι να κάνουμε τώρα. Υπομονή. Υπομονή μέχρι το Πάσχα. Γιατί στο λέω, εγώ Πάσχα χωρίς την κόρη μου δεν κάνω. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Μεγαλύτερη και από τα Χριστούγεννα, ε? Δεν με απασχολεί. Τι δεν σε απασχολεί? Χριστιανή Ορθόδοξη δεν είσαι? Όχι. Τι όχι? Δεν είμαι Χριστιανή Ορθόδοξη, αφού είμαι Βουδίστρια.
είναι τα βουδίστρια? Θρησκεία. Εσύ τι νόμιζες ότι είναι? Αυτό με το... με το κρέας, αυτό που άμα δεν τρως κρέας, αυτό το... Είναι θρησκεία, Ζουμπουλία. Τι είναι? Εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο και δικιά μου επίσης. Εσύ δηλαδή τώρα... τι έχεις, δύο έχεις? Δεν έχω δύο, Λία. Μία έχω. Δεν είμαι χριστιανή, δεν πιστεύω στο Χριστό. Πού πιστεύει? Στο Βούδα. Το χοντρό? Ναι. Γιατί δεν το έλεγα τόσο καιρό? Την άφηνα να κόβει βόλτες μες στο σπίτι. Νεπάλ Θιβέτ στη στέγη του κόσμου. 12 μέρες. Όχι. Και εμένα δεν μ' αρέσουν τα ονόματα. Ούτε μάλλον. Γύρω Ιταλίας. Εδώ δίπλα θα πάμε. Όχι. Καλά λες. Άλλο. Καραϊβική 8 ημέρες. Πού είναι αυτό? Σπύρο. Πάνω από την Νότια Αμερική. Κάτω από τις Καρτοπετσέτες. Θες εσύ νησιά? Όχι, ναι, σε. Άστο. Γύρω Σκανδιναβίας. Μέρες. Μέρες 14. Α, καλό μου ακούγεται. Ναι. Θα περάσετε από όλες τις πρωτεύουσες των χωρών της Σκανδιναβίας. Θα ταξιδέψετε στη μαγευτική Λαπωνία. Θα γνωρίσετε τα υπέροχα νορβηγικά φιόρδ. Τι είναι τα φιόρδ? Κάτι ζωάκια που... Χριστός, Χριστός, πιες λίγο νεράκι. Κάτι ζωάκια, σαν σκίουροι που είναι. Τα γλυκά μου. Ναι, ναι. Τι άλλο λέει? Α, ναι. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία ταξιδεύοντας στο χωριό του Άι Βασίλη. Α, θα είναι εκεί ο Άι Βασίλης ή θα έχει φύγει αφού τελείωσαν οι γιορτές? Σπύρο, θα είναι εκεί ο Άι Βασίλης? Δεν ξέρω, θα πολλά. Χτυπήστε στο τηλέφωνο, κάνει ένα. Τι είναι όλα αυτά? Μου απλώσατε και το χάρτη, οι μαγκελάνες. Πύρο μου, ξέρεις, θα ξαναφύγουμε πάλι. Καλό και Άγιο το Παρίσι, αλλά 4 μέρες μόνο. 4 μέρες μόνο, αλλά όλα πληρωμένα. Τώρα με τι λεφτά θα πάτε? Θα βρούμε εμείς. Αυτό φοβάμαι. Καλά θα περάσουμε, μην ανησυχείς. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Δείξτε τις φωτογραφίες από το Παρίσι. Αχ, ναι, ναι, σπυλακού. Τι βγήκανε? Ναι, ναι, ναι. Ξέχασα. Έλα να δεις, αγόρι μου. Από τα Moulin Rouge. Και εδώ στα Moulin Rouge. Από ένα άλλο καμπαρέ. Από το πάρτι που έκανε το ξενοδοχείο. Και εδώ στο πάρτι. Και εδώ στο πάρτι. Και εδώ πάλι στο πάρτι. Ένας που τον είδαμε στον δρόμο, μου άρεσε, τον έβγαλα. Στο καμπαρέ. Στο καμπαρέ. Ο πύργος του Άιφελ πουθενά. Ε, σιγά τώρα. Αυτός πάλι ποιος είναι? Α, ένας συνταξιούχος οδοντίατρος που γνώρισε η Θεοπούλα, ο Ζαν Πιέρ. Μπα, είχαμε και φλερτ, Θεοπούλα. Α, και εδώ ο Ζαν Πιέρ. Με κοστούμι, κύριος. Μετά το βγάζει. Τι εννοείς? Εδώ είναι μόνο με το εσώρουχο. Και εδώ χωρίς. Τι έπαθες? Θεοπούλα, τι έκανες στο Παρίσι? Θράφησε. Είχαν επιστρέψει και οι πέντε στην καθημερινότητά τους. Αυτοί που είχαν και πριν συναντηθούν. Ήταν και πάλι μαζί, αλλά όχι όπως πριν.
Οι έρευνές τους είχαν σταματήσει και κανείς δεν ήθελε να μιλήσει για αυτό το παράξενο παιχνίδι της μοίρας που τους ένωσε τόσο ξαφνικά σε δύο στιγμές της ζωής τους. Ήταν ένα θέμα που κανείς τους δεν τολμούσε να αγγίξει. Προτιμούσαν να το αγνοήσουν. Προσποιούνταν όλοι ότι δεν σήμαινε τίποτα. Όλοι εκτός από έναν. Δεν θα έρθουν. Τώρα με πήραν τηλέφωνο και οι τρεις. Γιατί δεν θα έρθουν? Ο Σπύρος λέει ανέβασε πυρετό και είναι προτιμότερο να μείνει στο σπίτι. Η Τάλια έχει να παραδώσει επεισόδιο. Και η Ζουμπουλία μου λέει κάτι περίεργα για τη Μαρινέλα, ότι είναι ο αντίχριστος. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει, δεν μπορούν σήμερα, θα μπορέσουν αύριο. Και που θα μπορέσουν, τι θα γίνει? Να μαζευτούμε πάλι, να παίξουμε επί τραπέζια και να μαγειρέψουμε σαν την άλλη φορά? Γιατί, μια χαρά περάσαμε την άλλη φορά. Ακελά, κάνεις και εσύ το ίδιο με αυτούς. Τι? Ότι δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να βρεθήκαμε μετά από 15 χρόνια για να τρώμε και να παίζουμε. Γίνεται να με το συζητάμε αυτό? Ως πότε? Ως πότε δεν θα το συζητάμε? Ως πότε θα παριστάνουμε ότι δεν σημαίνει τίποτα? Για κάποιο λόγο έγιναν αυτά? Για κάποιο λόγο βρεθήκαμε σε αυτό το σανσέρ? Δεν μπορεί να πιστεύεις ότι ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. Για κάποιο λόγο. Φωτικό αυτό. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, δεν το καταλαβαίνεις? Εγώ μπορώ. Ωραία. Δεν μπορείς όμως να αναγκάσεις τους άλλους να το αντιμετωπίσουν. Εσένα? Τι? Εσένα μπορώ. Ξέρεις πόσες φορές τα έχω σκεφτεί όλα αυτά? Και τι συμπέρασμα βγάζεις? Ότι δεν μπορώ να ξέρω. Ούτε εγώ, ούτε κανείς. Δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα. Κάποια μέθοδος που να έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος και που να μπορεί να ξεχωρίσει το τι είναι τυχαίο και τι όχι. Απλώς. Τα έχουμε κατατάξει σε δύο κατηγορίες, έτσι, από μόνοι μας. Ωραία. Και αυτό που ζήσαμε εμείς, σε ποια κατηγορία μπαίνει? Σου είπα, δεν μπορώ να ξέρω. Ω, μου είπες, αλλά μου είπες ότι τα κατατάσσουμε σε κατηγορίες. Το δικό μας το περιστατικό. Πού το κατατάσσεις? Ύστερα είναι και τ' άλλο. Ποιο? Με εκνευρίζει το ότι είμαστε πιόνια σε μια ιστορία. Δεν είμαστε πιόνια. Είμαστε παίκτες. Πιόνια είμαστε. Κάποιος. Ίσως εκεί πάνω, εδώ, δεν ξέρω. Μας μετακινεί από μέρος σε μέρος, λες και δεν έχει σημασία το τι θέλουμε εμείς, ποιοι είναι οι στόχοι μας. Περίμενε. Τι κάνεις? Είσαι εδώ. Γιατί σε βάλανε. Ρίξτε. Τι? Ρίξτε. Τα αγοράζεις? Δεν καταλαβαίνω. Σε τοποθέτησα εδώ χωρίς να το θέλεις. Το ζάρι έφερε αυτό που ήθελε αυτό και όχι αυτό που ήθελες εσύ. Εδώ που βρίσκεσαι όμως είναι η δικιά σου η απόφαση για το τι θα κάνεις. Μπορείς να γυρίζεις συνέχεια χωρίς να αγοράζεις και να πουλήσεις τίποτα, περιμένοντας απλά να χάσεις. Ή μπορεί, αν παίξεις σωστά, να κερδίσεις. Τι βλακίες είναι αυτές, ρε? Αυτό νομίζω ότι είναι η ζωή, ένα παιχνίδι με ζάρια. Έλα εδώ τότε. Έλα. Και αυτό? Είναι και αυτό βλακία? Αγγέλα, δεν πρέπει να σταματήσουμε. Όσο καιρό είχαμε χωρίσει, προσπάθησα να πω στα αρχεία των εφημερίδων. Δεν τα κατάφερα όμως, γιατί δεν είχα δημοσιογραφική ταυτότητα. Θα ξαναπάω με τον πατέρα μου. Πότε? Το συντομότερο. Αυτό που θέλω από σένα είναι να αναλάβεις την Τάλια και τη Ζουμπουλία. Το Σπύρο που μπορώ να τον πείσω και μόνος μου. Θα το κάνεις? Τι θες να ψάξεις ακριβώς? Θα σου εξηγήσω όταν θα πάμε εκεί. Πες μου τώρα, μπορείς να βοηθήσεις? Βεβαίως. Ναι, αλλά χρειάζεται δημοσιογραφική ταυτότητα. Ποιος το λέει? Ο κανονισμός. Αγόρι μου, το μοναδικό σημείο που υπερτερεί ο κρατικός μας μηχανισμός σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ότι δεν ισχύουν οι κανόνες που έχει θεσπίσει. Θείε! Ορίστε, η ξαδέρφη σου, ας πούμε, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου θα ήταν σε ίδρυμα. Εδώ κυκλοφορεί ελεύθερη και έχει και εκπομπή. Τι? Τίποτα. Για πες, Φρίντα μου, τι με θέλεις? Ψάχνουμε με τον Τζακ τίτλο για την εκπομπή μας. Ποια εκπομπή? Ξεκινάμε καινούργια εκπομπή μαζί. Εσύ? Αμέ. Από πού και ως πού? Εσύ είσαι τεχνικός, δεν είσαι παρουσιαστής. Γιατί είσαι εσύ? Εμείς σε κάναμε.
Λοιπόν, θείε, πώς σου φαίνεται το «Η Φρίντα και ο Τζακ έρχονται στο παρατσάκ»? Δεν είναι καλό, Φρίντα μου. Η Φρίντα και ο Τζακ είναι αστέρια? Ούτε. Ο Τζακ η φασολιά. Το δικό μου πρέπει να είναι πρώτο. Τι είπες, βρε! Φρόνημα! Και τι είδους εκπομπή θα είναι αυτή? Με καλεσμένους. Και ποιος θα έρθει? Ηθοποιοί, τραγουδιστές, πολιτικοί. Πολιτικό στο δικό μου το κανάλι δεν μπαίνει. Γιατί, Διέ? Τι να το κάνεις, βρε Φρίντα μου. Θα είναι άνοιγμα στην καριέρα μου να πάρω συνέντευξη από πολιτικό. Φρίντα μου, ο πολιτικός είναι σαν το λόξιγκα. Και δεν σε αφήνει να μιλήσεις και δεν χρησιμεύει σε τίποτα άλλο. Άκουμε που σου λέω, είσαι μικρή και δεν ξέρεις. Τι ντούμπαρες. Έστω. Ίσως να έχεις δίκιο. Είμαι όντως πολύ νέα και δεν έχω τη δική σου πείρα και γνώση, θιούλη μου. Έτσι, μπράβο. Πηγαίνε εδώ τώρα έξω και θα βρούμε τίτλο μετά. Τι λέγαμε? Λοιπόν, θα με βοηθήσεις. Είσαι καταφερτζής εσύ, παπά. Ακόμα και αυτή μπορείς και την κουμαντάρεις ώρες-ώρες. Πότε θες να πάμε? Μεθαύριο. Και μόλις πάμε εκεί, θα σου τα εξηγήσω όλα. Δεν χρειάζεται, σου έχω εμπιστοσύνη. Ό,τι και να ψάχνεις, είμαι σίγουρος ότι θα είναι για καλό. Εγκρίνεται η αγορά νέων μηχανημάτων για την κλωστοϊφαντουργία Χατζη Αλεξάνδρου αξίας 850.000 ευρώ. Διορισμός νέου διευθυντή στη βιομηχανία γαλακτοκομικών ειδών της Θεσσαλονίκης. Αγορά 4 νέων αεροσκαφών της αεροπορικής σας εταιρείας Αλιντάλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σειρά μου. Κονσουέλα. Τόσο καιρό ήξερες, είχα με ρίπε πίτα την αλήθεια και δεν μου την έλεγες. Και δεν μου την έλεγες. Τελεία. Σαν δεν τρέπεσαι, ξετσίποτη, σαφρακιασμένη, τερασόρθιο, σκυλή της κολάσεως. Ήθελα να ξέρω το σαφρακιασμένη πώς θα μεταφραστεί στα ισπανικά. Προβλημάτως. Ανοίγεις παρένθεση. Ένα λυσσασμένο ντόπερμαν ορμάει και δαγκώνει την πεπίτα. Πού βρέθηκε το ντόπερμαν? Είναι συμβολισμός. Mm. Επειδή την είπε σκύλη της κολάσεως. Πού είχα μείνει? Στο δάκωμα. Τι κάνει η πεπίτα, φωνάζει? Όχι, 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 όχι. Βουβό πόνο έχει. Πέφτει κάτω και τελειώνει σκηνή. Με την πεπίτα στο πάτωμα. Ναι. Όχι. Όχι, όχι, δεν θα κάνει και φινάλε. Γράψε. Κοντινό στο σκύλο. Τέλος σκηνής 18. Τελείωσε. Ναι. Σειρά μου. Προϋπολογισμός της Χάλκο. Πάντως, δεν έχεις παράπονο. Μία εγώ, μία εσύ. Τελειώνουν και τον δύο οι δουλειές. Ναι, μόνο που πρέπει να ακούω και αυτά που υπαγορεύεται. Γιατί τι έχουν? Άκουσε εκεί, τη ορμάει ένα λυσσασμένο σκυλί. Μια χαρά είναι, πρωτότυπο. Φλωμώσαμε στα φιλιά και στα ερωτικά τρίγωνα. Πάντως από αυτά που γράφετε εσείς, καλύτερα είναι. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Τι κάνεις? Πνίγομαι, Αγγέλα μου, πνίγομαι. Τι θέλεις? Ήθελα να μιλήσουμε για κάτι. Δεν ξέρω αν μπορώ. Όχι τώρα από το τηλέφωνο. Να συναντηθούμε. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ. Για τι πράγμα θες να μιλήσουμε? Να μωρέ, έλεγα αν το ήθελες κι εσύ. Η Ζουμπουλία μου το ζήτησε δηλαδή. Να πάμε τρεις μας για ψώνια. Να πάρει κανένα ρούχο, μην κυκλοφορεί και σαν καρνάβαλος. Α! Ναι, εντάξει. Γιατί, εσύ τι νόμιζες ότι θα έλεγα? Όχι, όχι, τίποτα. Ναι, να πάμε, να πάμε. Πότε? Αύριο! Ναι, η διά της Ντάλιας ήταν. Ξέρω εγώ τώρα. Άσε με, δεν... Αν και εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζομαι καμία αλλαγή. Τι να σου πω τώρα. Ξέρω κι εγώ. Άντε, άντε. Άντε καλά. Οκ. Okay. Τα λέμε αύριο. Έλα, γεια. Έλα, Φωτή. Εγώ είσαι εδώ καλά. Πώς πας εσύ? Όχι και τόσο καλά. Έλα, θα σε πάρω μετά. Ποιος ήταν? Η Αγγέλα. Θα με νομίζει για δειλό? Κανείς δεν σε νομίζει για δειλό. Στο κάτω-κάτω όλοι φοβηθήκαμε όταν ανακαλύψαμε τι ήταν αυτό που μας ενώνει. Όλοι την ίδια αντίδραση είχαμε. Το θέμα είναι τώρα που ξεπεράσαμε το πρώτο σοκ τι κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα. Δεν θέλω να σας χάσω, αλλά θέλω να σταματήσουμε να ψάχνουμε. Θέλω να ζήσω μια φυσιολογική ζωή σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον. Και όλα αυτά που μας συνέβησαν είναι τελείως αφύσικα. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω όσο και να έχω προσπαθήσει όλο αυτό το διάστημα.
Οπότε καλύτερα να τα αφήσω στην άκρη. Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη? Ναι. Εγώ αύριο τέτοια ώρα πιθανότατα να ξέρω όλη την αλήθεια. Και τι έγινε πριν από 30 χρόνια, και ποια ήταν αυτή η γυναίκα, και ποια ήταν η σχέση της με τον Σταυριανίδη, και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αν ενδιαφέρεσαι ακόμα να μάθεις, ξέρεις που θα με βρεις. Για μισό λεπτό. Γιατί κάτι πάει στραβά εδώ πέρα. Εσένα δηλαδή η Αγγέλος είπε ότι εγώ θέλω να πω για ψώνια? Ναι. Γιατί εμένα μου είπε το αντίθετο, ότι ήταν δικιά σου ιδέα. Να σου μιλήσω. Όχι. Α, περίεργα πράγματα. Τι ώρα σε πήρες ένα τηλέφωνο? Γρήγορα θα σου πω πριν έρθει κανείς. Ξέρω, ο άντρας είναι εδώ. Στο τέλος πνίγεται. Κλείς το Χριστιανή μου να συνοηθούμε. Ωραία, έλα λέγε τώρα, τι κάνουμε? Προφανώς μας είπε ψέματα για κάποιο λόγο. Λία! Είσαι παρανοϊκή, είσαι παρανοϊκή. Κρέμασε και μια πλεξούδα σκόρδα γύρω στο λαιμό σου, να μην μπορούμε από τη μυρωδιά να κυκλοφορήσουμε μέσα στο σπίτι. Ετοιμάσου σιγά σιγά, έχουμε να πάμε στο θέατρο. Τι έγινε? Τι θα γίνει, παιδάκι μου? Πού να στελέχω, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Καλά, θα μου τα πεις αύριο. Γιατί θα πάμε? Δεν ξέρω. Εγώ, αν μας στέλνει για το γνωστό το θέμα, δεν θέλω να έρθω. Ούτε εγώ. Αλλά αν δεν πάμε, δεν θα μάθουμε. Σπύρο! Άμα μάθεις τι κάνουμε, θα τρελαθείς. Μη λερώσετε μόνο, τίποτα άλλο δεν θέλω. Αρχίσαμε μαθήματα. Δουλειά δεν είχε ο διάολος. Ξέρεις πόσος κόσμος ήταν μπροστά στο Σικουάνα και ζωγράφιζε? Μιλιούνια. Α, από εκεί το πάθατε. Εκεί γνώρισε και τον Ζαν Πιέρ. Μπράβο. Και τώρα τι θα κάνετε? Α, θα τηλεφωνιόμαστε που και που. Κατά τα άλλα, εγώ δεν θέλω δέσμευση. Με τα πινέλα και τις μπογιές λέω τι θα κάνετε. Θα τα έχουμε κάθε μέρα φάτσα φόρα στο σαλόνι. Γιατί, τι σε πειράζει? Τέλος πάντων, από τα ντράμις και τους μπαγλαμάδες καλύτερα είναι, δεν κάνουν και φασαρία. Έλα να δεις το πρώτο μας μάθημα σε σχολή διαλληλογραφίας. Και λέει μέσα ότι έπρεπε να πάρετε καβαλέτο και μουσαμάδες από το πρώτο μάθημα. Λάθος γράμμα σας στείλανε. Κοίτα! Ό,τι τι. Είναι αφηρημένο. Το βλέπω. Μωρέ, για χάρη που δεν έχει ποτάμι η Αθήνα. Αλλιώς θα σου λέγω εγώ. Θα εκθέταμε τα έργα μας. Έχει. Πού? Τον Κηφισό. Πού στα μπάζα? Γιαγιά, σε κοιτεύω, μην πάτε κατά εκεί. Πιάσαν και βροχές. Εδώ εκθέστε τα. Όμως, για πρώτα μάθημα, ωραία δεν είναι? Δεν ξέρω, μη στάξετε μπογιές στο πάτωμα. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Εσύ, Θεοπούλα, τι ζωγράφισες? Μία. Δεν την ξέρω. Κάπου την είδα, αλλά δεν θυμάμαι πού. Χαμογελάει? Δεν ξέρω. Έπρεπε να έχεις αποφασίσει, βρε Θεοπούλα μου, γιατί έτσι είναι σαν να έχει κάνει μόλις φράγισμα. Για πέταμα είναι. Δεν είναι καλό. Θα ζωγραφίσω ναύτες. Ωραία. Έλα, μπαμπά. Έχω φτάσει. Αργείς? Α, ωραία. Καλά, θα σε περιμένω από κάτω. Έλα, γεια, γεια. Ήρθες? Ναι. Καλά, πώς? Χθες Θεοπούλα ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα. Πόσο φυσιολογική μπορεί να είναι η ζωή μου μέσα από το σπίτι? Δεν κατάλαβα. Άστο, δεν χρειάζεται. Σημασία έχει ότι ήρθα. Ο πατέρας σου? Όπου να είναι θα έρθει. Α, νάτος. Τι έγινε? Καλά. Μπαμπά ο Σπύρος. Σπύρο ο μπαμπάς μου. Γεια σας, χάρηκα. Κι εγώ, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Μα να μην είναι χριστιανή. Δηλαδή, πού να το πω? Σε εμάς το λέει συνέχεια από το πρωί, φτάνει.
Εντάξει, βρε Ζουμπουλία μου, δεν είναι και τόσο τραγικό. Δεν είναι τραγικό, λέει. Να την έχω τη δαιμονισμένη μέσα στο σπίτι μου. Με ήθελα να πάμε και θέατρο. Και σιγά με καθόμουν εγώ δίπλα τη μέσα στο σκοτάδι. Την άφησα κι εγώ κάτω και πήγα πάνω στον εξώ στη μοναχιά μου. Τι είδατε? Τι είδαμε? Ξέρω κι εγώ τι είδαμε. Ένα λέει καριέρα, έρωτα και Σούζη. Τη Σούζη ούτε που την είδα ούτε κατάλαβα ποια είναι. Σούζη, μωρέ, τη Σούζη. Φαγητό είναι. Ψάρι ομότι λιγμένο με φύκια. Ναι, καλά. Σιγά μην υπάρχει τέτοιο πράγμα. Καλημέρα σας. Α, καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Θέλουμε μια πλήρη αναμόρφωση της κυρίας. Δηλαδή, όταν λέμε αναμόρφωση, θέλουμε τα ρούχα αυτά που φοράει τώρα να πεταχτούν και να αντικατασταθούν με κομμάτια μοντέρνα, τυλικά, που να αναδεικνύουν την προσωπικότητά της και να τονίζουν τα προσόντα του. Πολύ ωραία. Την κυρία όμως την κρατάμε, έτσι. Ναι. Την κυρία την κρατάμε. Τα ρούχα φεύγουν. Για πείτε λοιπόν, τι ημερομηνία ψάχνουμε? Απρίλιος 1975. Τόσο παλιά. Και τι ακριβώς? Μια δολοφονία. Με θύμα μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε. Ακόμα. Τώρα, Μαρή, τελειώνω. Τι κάνεις τόση ώρα και δεν βγαίνεις? Σφήνωσες. Τι είπα αυτή, θα τη σκοτώσω. Κάτι είπε? Τίποτα δεν είπα, τελείωνε. Για πες εσύ τώρα που δεν ακούει Ζουμπουλία, γιατί είπες ψέματα και στις δυο μας ότι δήθεν θα βρεθούμε για ψώνια? Πού το ξέρεις? Λέγε. Ο Φώτης αυτή τη στιγμή ψάχνει στα αρχεία των εφημερίδων να βρει στοιχεία. Και μετά κανόνισα να συναντηθούμε στην πλατεία απέναντι. Κακός. Θες να πεις ότι δεν σε νοιάζει για το τι μπορεί να βρει? Α, δεν λέω αυτό. Αλλά... Η Ντόρα. Το βρήκα! Είσαι σίγουρος? Ναι, παιδί μου, σου λέω. Ταιριάζει και η ημερομηνία που έγινε το έγκλημα και όλα. Ελευθερία Σλάνογλου. Σημείωσέ το. Το πρώτο μας στοιχείο. Για μισό λεπτό. Ασλάνογλου. Που είπατε ότι έγινε Θεσσαλονίκη. Ναι. Ψάξτε να δείτε γράφει τα ονόματα των συγγενών της. Γιατί? Ψάξτε αν είχε σχέση με κάποιον Περικλή Ασλάνογλου. Μπαμπά, τι λες? Ξέρω εγώ τι λέω. Ψάξτε. Είχε! Τι? Είχε έναν αδερφό που τον λέγανε έτσι. Το γράφει εδώ. Η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον αδερφό της Περικλή Ασλάνογλου. Καλά που το ήξερες. Πώς το λέτε εσείς οι νέοι? Έφαγα φλασιά, έτσι το λέτε? Ναι. Αφήστε τα τώρα αυτά και πάμε σε πιο φρέσκα νέα. Οκτώβριος 2005. Ζουμπουλία είναι τέλειο. Δεν μ' αρέσει. Α, δεν έχεις δίκιο. Είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Ναι, αυτή είπε και μετά ξεψύχησε. Αυτά θα παρέσω. Ζουμπουλία πάει και τελείωσε. Τι κάνετε? Μπορείτε να μου πείτε τι κάνετε? Κοιτάμε ρούχα, γι' αυτό δεν ήρθαμε. Όχι, δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ήρθαμε για να σας ψήσω να συνεχίσουμε τις έρευνες. Στο τηλέφωνο άλλα μας είπες. Και εσείς ενώ καταλάβατε, μου ήρθατε εδώ σαν τις γυναικούλες και μου κοιτάτε φούστες και πουκάμισα. Α, εσύ μας έφερες και τώρα θα μας πεις και γυναικούλες? Καλά, υποφώτισε ότι θα κάνετε πίσω. Εγώ κάνω πίσω γιατί έχω και ένα παιδί. Ας μην αρχίσουμε πάλι για το τι είχε και τι έχασα άδικα η καθεμιά σε εκείνο το δυστύχημα. Το θέμα είναι ότι αυτή την αδικία καλούμαστε να αποκαταστήσουμε. Πώς, κυνηγώντας κάποιους άσχετους? Μα και μέχρι πριν από λίγο καιρό κάποιους άσχετους κυνηγούσαμε. Και για να τελειώνουμε. Κι εγώ τους ίδιους φόβους με εσάς έχω. Θύμα ενός παιχνιδιού αισθάνομαι, αλλά αποφάσισα να παίξω. Να παίξω και να κερδίσω. Ορίστε. Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο γνωστός επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης Περικλής Ασλάνογλου. Και μάλιστα τον πρώτο καιρό υπήρχαν φήμες ότι δεν ήταν τροχαίο αλλά εγκληματική ενέργεια. Πού το θυμόσουν? Ποιος της γράφει τις ειδήσεις στο κανάλι, αγόρι μου? Αχ, φρε μπαμπά, ήμουν σίγουρος ότι θα βοηθούσες. Ναι, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν τροχαίο. Και λοιπόν, και για τον δικό μας, είπαν ότι πήγε από την καρδιά του. Ποιος είναι ο δικός σας? Ο Σταυριανίδης. Ο υπουργός. Α, και τι? Άστο, μπαμπά, άλλη φορά. Είναι μεγάλη ιστορία. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι οι ίδιοι που έκαναν το ένα, έκαναν και το άλλο. Μα δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν την έχουμε βρει. Και πρέπει να φύγουμε γιατί σε 5 λεπτά κλείνουν. Τουλάχιστον βρήκατε αυτό που ψάχνατε. Εν μέρη. Τι σκέφτεσαι, αυτά που βρήκαμε? Όχι. Αλλά. Πού είναι οι άλλες? Για ψώνια, υποτίθεται. Γιατί? Δεν ξέρω, απλώς από το πρωί έχω ένα... Προαίσθημα? Μπα, δεν πιστεύω σε αυτά.
Είναι σε ασφαλές μέρος. Ναι, σου λέω, γιατί. Ακού να δεις, Αγγέλα. Α, πάλι αυτή είναι. Δεν το σηκώνω. Η Μαριλένα. Ναι, ναι, αυτή είναι. Άστο να βαράει. Τι έλεγα, καλέ. Α, ναι. Ακού να δεις, Αγγέλα. Εγώ επίτηδες δεν την έχω κάνει αυτή τη συζήτηση τόσο καιρό, γιατί δεν ξέρω τι να πω, τι να σκεφτώ. Κι εγώ επίσης. Καλά, εσύ, όσο καιρός και να περάσει, δεν θα ξέρεις. Mm. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά που λες. Αυτό που ξέρω εγώ να σου πω είναι ότι την τύχη, το ριζικό, τη μοίρα, όπως θες πες το. Κάρμα. Δεν τα σκαλίζεις. Εσείς αν θέλετε να φάτε το κεφάλι σας, δικό σας λογαριασμός. Σε πληροφορώ όμως ότι ο Φώτης αυτή τη στιγμή μπορεί να κινδυνεύει, γιατί εγώ από το πρωί που ξύπνησα έχω ένα άσχημο προαίσθημα. Και εγώ αυτά πιστεύω. Εγώ πάλι όχι. Δικαίωμά σου. Εγώ ξέρω να σου πω ότι εδώ είμαστε μια χαρά, δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Τα ρούχα που με βρήκατε βέβαια είναι όλα χάλια, γι' αυτό μαζεύτε και πάμε σπίτι. Τι έπαθες. Μόνο σακάκι και παντελόνι. Και παντελόνι. Σε μαύρο μου είπατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, το σακάκι είναι αυτό. Μια χαρά. Δείτε το εκεί αν θέλετε στον καθρέφτη. Και το παντελόνι μισό λεπτάκι να σας το φέρω από κάτω, εντάξει. Εντάξει. Που ήξερα να μας πει σε ποιο μέρος κινδυνεύουμε και σε ποιος. Είχε και πρέστημα για το φώτι. Βόγκα τώρα, βόγκα, βόγκα. Δεν μπορώ να αναζώνομαι. Τράβομαι άρα και σε αυτή μάλλον από εδώ. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε λέω. Προετοιμάω. Όπου δεν σπίγεται, τα κοτσίδια κάντε. Έχεις μαστιχάκι για τα μαλλιά. Εδώ θα κάνεις μόνο τα κοτσίδια τα μέσα. Και πού να τα κάνω έξω. Αφήστε να με δώσω. Τράβομαι άρα και εσύ. Τράβομαι δεις που είναι. Πώς. Τράβα την κουρτίνα, βγάλω το κεφάλι έξω και δες. Μπορεί και να φύγει. Και πέρα απ' έξω. Δεν θα πάω εγώ. Όχι, όχι εσύ, όχι εσύ. Εσύ για να βγάλεις όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κρεμπήσουμε το παραμάν. Δοκιμαστήριο το λένε. Δεν πάω να το λένε και τα σούλα. Πάντως κορίτσια, έτσι όπως καθόμαστε εδώ, ξέρετε τι κατάλαβα. Τι. Αν γλιτώσουμε σήμερα, εγώ θα συνεχίσω. Τι. Γιατί δεν λέω, καλή και άγια η Κοζουέλα και τα ψώνια μια χαρά, αλλά αυτό το σασπένς, αυτή η αγωνία και το πάντα μου στόχο στη ζωή μου που έλειψαν. Ε? Αυτή η κοπέλα θα με στείλει στον τάφο. Δεν τη γλιτώνω. Αυτή κι όλος απ' έξω. Από φόβο θα πάω, από σφαίρα θα πάω, από τη σύγχυση. Πάντως δεν γλιτώνω μια φορά. Για να το πιάνω τώρα. Να! Κάτι! Κλείστο! Κάτσε μα, δεν θα το βρω, θα το κλείσω. Περίμενε να το βρω. Κοίτα, πώς είναι τα παιδιά, να βρουν έναν τρόπο να μας βγάλουν. Ναι. Ο Αντιχριστός είναι, πήγαινε στο κάνει, είμαι σίγουρη. Να φας κατά. Τι μου είπε. Σας πηγαίνει πάρα πολύ. Ορίστε και το παντελόνι. Μπορώ να το δοκιμάσω. Ναι, ναι, βεβαίως. Περάστε. Και δίπλα μου περνούσανε κλέφτες πολλοί. Και μες στην καταιγίδα και μέσα στο χιόνι εγώ πυροβολούσα και έκανα σκι. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Στις πότες μου φορούσα σπυρούνια χρυσά. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τους κλέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά. Στον ύπνο μου το είδα πως έπινα τσάι και μου τηλεφωνούσε το αφεντικό. Και μου είπαν του συλλάβω πως θα μ' αγαπάει και πως θα πω ταξίδι στον Ειρηνικό. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Στις πότες μου φορούσα σπυρούνια χρυσά. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τους κλέφτες κυνηγούσα με.